Πίσω λοιπόν στην Τέρα Ινκόγνητα απόψε, 7 Οκτωβρίου. Είμαστε κυριολεκτικά σε μια πάρα πολύ κρίσιμη της οικονομίας και οι άνθρωποι, όλοι οι συμπολίτες μας, προσπαθούν να δουν τι μέλη γενέστε στην επόμενη μέρα. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την Αμερική. Και θα συνδεθούμε με την Αμερική, διότι εκεί βρίσκεται ο τέος σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών της Αργεντινής. Σε πάρα πολύ λίγο βεβαίως τον έχουμε κοντά μας, ο οποίος είναι ένας από τους 25 πιο από τα 25 άτομα στον πλανήτη με την μεγαλύτερη επιρροή, βάσει βεβαίως του World Trade Magazine. Στην διάρκεια βεβαίως της συνομιλίας που θα έχουμε, θα πρέπει να δείξετε λιγάκι κατανόηση, διότι εγώ θα ρωτάω στα ελληνικά και συγχρόνως θα μεταφράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά. Επομένως θα υπάρχει μια ελαφρά, αν θέλετε, καθυστέρηση. Μέχρι τότε όμως, θα ήθελα να έρθω σε εσάς, κύριε Κατρούγκαλε, διότι θα πρέπει από ό,τι πληροφορούμε να μας αφήσετε σύντομα στην παρέα μας. Με τις συγγνώμες μου σε εσάς και στους θεατές μας. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία όμως σε άλλη εκπομπή να σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η επόμενη μέρα κυριολεκτικά και το τι μπορεί να αλλάξει σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση βάσει και των ενημερώσεων που κάνετε, αλλά και τη συνταγματικότητα όλων αυτών που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αν θέλετε ένα μικρό σχόλιο, όσα ακούστηκαν για τις δυνατότητες επενδύσεων απ' έξω, προφανώς όλοι θέλουμε επενδύσεις. Και προφανώς η αδυναμία απορρόφησης από το ΕΣΠΑ είναι κλασικό δείγμα διαχειριστικής ανικανότητας. Σε όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετος. Να σας πω όμως ότι από τους Γερμανούς έχει ακουστεί και η ιδέα να υπάρχουν στην Ελλάδα ειδικές οικονομικές ζώνες, όπου θα ισχύει ειδικό φορολογικό καθεστώς, ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς, με λίγα λόγια νησίδες που δεν θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Δεν μπορούμε να έχουμε με τέτοιο αντάλλαγμα επενδύσεις, γιατί προφανώς θέλουν να κάνουν τη χώρα μας μπανανία. Ούτε από πλευρά συνταγματικού δικαίου, ούτε από πλευρά κοινοτικού δικαίου μπορούμε να καλοδεχτούμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Άρα, τι προτείνετε εσείς, σαν συνταγματολόγος? Τα οικονομικά δεν είναι αρμοδιότητα του συνταγματικού δικαίου. Εγώ βλέπω ότι η ανάπτυξη. Το συνταγματικό όμως δίκαιο. Εγώ σας λέω απλώς ότι για την ανάπτυξη μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά όχι να θυσιάσουμε τον εαυτό μας. Και δεν μπορούμε να θυσιάσουμε επίσης και το δικαιακό μας πολιτισμό. Λέω λοιπόν ότι είναι καλοδοχούμενοι οι επενδυτές, να τους φτιάξουμε και ένα περιβάλλον πράγματι που να μην έχει τη γραφειοκρατία που τους βαραίνει, αλλά να έρθουν σαν ίση προσίσω με εμάς. Να μην έρθουν ως επικυρίαρχοι. Αυτό μπορεί να το πει το συνταγματικό. Από εκεί και μετά, αυτό που σας είπα, αν θέλετε την άποψή μου για τα μελούμενα, είναι ότι δυστυχώς το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύση. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι συγκεντρώνει κάτω από το 50% της αξιοπιστίας. Δεν φαίνεται ακόμα ότι θα το διαδεχθεί. Πρέπει να ελπίζουμε όμως ότι θα έρθει κάτι καλύτερο. Γιατί όπως αξίζει κάτι καλύτερο. Έχετε εικόνα του τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Όχι, δυστυχώς δεν την έχω την εικόνα και ακριβώς δεν είναι κάτι που μπορούμε να το μαντέψουμε ή να έρθει από τα πάνω. Εγώ το περιμένω να έρθει σαν μια κίνηση από κάτω. Από τις συλλογικότητες δηλαδή θα αναπτυχθούν, από το μαζικό κίνημα αντίδρασης καταρχήν, γιατί δυστυχώς στην αρχή. Έτσι πρέπει να είναι το κίνημα αντίδρασης, στο να μην θέλει αυτά που μας έρχονται και προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Αισιοδοξείτε? Αισιοδοξώ. Βέβαια είναι αλήθεια ότι έχουμε δει να ξεθυμένει λιγάκι το κίνημα αυτό του Ιουλίου. Αλλά διακινδυνεύοντας από στα χαράφια του συναδέλφου του ψυχίατρου, λένε ότι πράγματι η πρώτη αντίδραση στο σοκ είναι η άρνηση. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε εμάς. Το ζήσαμε τον πρώτο χρόνο του μνημονίου. Η δεύτερη αντίδραση είναι η οργή. Το ζήσαμε τον Ιούλιο με τους αγανακτισμένους. Η τρίτη αντίδραση που φαίνεται την περνάμε τώρα είναι αυτή η κατάθλιψη. Ότι τι γίνεται, δεν υπάρχει ελπίδα. Η τέταρτη όμως είναι η εκλογήκευση. Η αντίδραση δηλαδή που θα γίνει συγκροτημένα, διαπιστώνοντας τη λύση και όχι απλώς με κραυγές, αλλά με συγκεκριμένες αλλακτικές προτάσεις. Αισιοδοξώ ότι θα το δούμε και αυτό το στάδιο. Και εγώ μαζί σας είμαι και εύχομαι πραγματικά να υπάρξουν κάποιες λύσεις από εδώ και πέρα οι οποίες θα δώσουν μια μικρή εισαχτήτα φωτός. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ πέρα. Να πάμε αμέσως τώρα να συνδεθούμε με την Αμερική. Παρακαλώ οι συνάδελφοι να με πληροφορήσουν, υπάρχει σύνδεση με την Αμερική αυτή τη στιγμή? Ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο συνάδελφος ο οποίος είναι στην Αμερική είναι ο καθηγητής Steve Hank. Θα μιλάω στα ελληνικά, θα μεταφράζω από τα αγγλικά, επομένως θα υπάρχει μια ελαφρά καθυστέρηση. Να σας πω επίσης ότι ο καθηγητής, ο κύριος Steve Hank, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση νέων οικονομικών συστημάτων στην Αργεντινή, στην Εστονία, στη Λιθουανία, στα Βαλκάνια και συμμετείχε επίσης και στην διακυβέρνηση επί Ρόναλντ Ρίγκαν στην Αμερική. Professor Hank, good evening from Greece. Το καλησπέριζω βεβαίως. Good to be with you. Thank you for being with us. Σας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. My first question to you is, how exactly do you think the financial crisis will actually develop in Greece right now? Το ρωτάω πώς θα εξελιχθεί ουσιαστικά η οικονομική κρίση στην Ελλάδα με βάση τα δεδομένα που έχει στα χέρια του.
Professor. Δυστυχώς, εκτιμώ ότι από τότε που η οικονομική κρίση ξεκίνησε στην Ελλάδα, υπήρξαν πολλές συζητήσεις. Μάλιστα, yes. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις, οι οποίες βεβαίως δεν μπορέσαν να αποδώσουν τα κατάλληλα μέτρα. Οκ, professor. From my point of view, it was very easy to do the sharp pencil calculations over a year ago. Κατά την δική του δυνατότητα, ήταν πολύ δύσκολο να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Greece was bankrupt, and γιατί that was the end of the analysis. Η Ελλάδα ουσιαστικά θα μπορούσε να έχει χρεοκοπήσει, άρα αυτό λοιπόν θα ήταν και το τέλος της όποιας ανάλυσης του. Okay. So my recommendation, as I say, over a year ago, was that they should go through. Η πρόταση μου λοιπόν, όπως είπα και πριν από ένα χρόνο, είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει μια αναδιάθεση του χρέους. And unfortunately, they've continued to talk, and while Rome burns, actually while Athens burns. Και συνέχισαν βεβαίως μόνο να αναλώσκονται σε διάφορες συζητήσεις και τίποτα παραπάνω στην Αθήνα. What exactly do you think should be made other than the reconstruction, if you like, of the debt? Το ρωτάω τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει πέρα από την αναδιάθεση του χρέους. Well, it could have been restructured on a lot better terms if they would have followed my advice over a year ago. Θα μπορούσε λοιπόν το χρέος να έχει αναδιαρθρωθεί με πολύ καλύτερους όρους αν είχαν ακούσει την δική του πρόταση. Αλλά τώρα με αυτές τις εκπτώσεις του χρέους θα ήταν πολύ υψηλότερες πριν από ένα χρόνο. Meaning that the creditors will end up taking much bigger losses than if they would have restructured things a year ago. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι δανειστές θα είχαν υποστεί πολύ μεγαλύτερες ζημίες εάν βεβαίως είχε γίνει αυτή η αναδιάρθρωση και οι συζητήσεις πριν από ένα χρόνο. But the point is that that's kind of old business. In a way, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι στο παρελθόν. Point I think that my analysis now shows. Η ανάλυση του λοιπόν σήμερα δείχνει ότι. The broad measures of money supply in Greece ότι τα μεγαλύτερα μέτρα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την οικονομία έχουν πλέον διασταλεί πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Yes. And as a result, Greece really is in a debt spiral or death spiral. Οπότε ουσιαστικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα χρέος το οποίο ακολουθεί τη φορά του σπιράλ. Excuse me, could you please repeat the last sentence? Το ρωτάω να μας επαναλάβει την τελευταία πρόταση. Yes, you're really, Greece is in and has been in a death spiral. Η Ελλάδα έχει μπει λοιπόν σε αυτό το σπιράλ θανάτου, γιατί η προμήθεια χρημάτων μειώνεται συνεχώς και με πάρα πολύ έντονο ρυθμό. And why is this significant? Well, it's significant because αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι οι υπολογισμοί έγιναν βάσει σεναρίων με οικονομική ανάπτυξη, η οποία ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. So as a result, let's say that you wanted an orderly debt. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν, παρά τον προγραμματισμό που θα υπήρχε για το χρέος, βάσει της ανάπτυξης που θα υπήρχε στην οικονομική ανάπτυξη, φαίνεται λοιπόν ότι οι οικονομίες δεν έλαβαν υπόψη ότι οι οικονομίες θα οδηγούνταν σε μια καταστροφή, σε μια πτώση. So that's why I mentioned the sharp pencil work. I think people have to be with a sharp pencil making these calculations. Άρα λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται όλοι οι υπολογισμοί βάσει του χαρτιού και του μολυβιού. Να γίνουν αυστηροί και να γίνει μια αναδιάθεση του χρέους. Ναι. It has to happen, and the numbers will all be off. So then they'll have to come right. Άρα λοιπόν τα νούμερα θα είναι λαθασμένα και θα πρέπει να επανέλθουμε πάλι μετά από ένα μήνα ή δύο για να επαναεπολογίσουμε όλα αυτά λοιπόν τα νούμερα. Professor, I want to ask you, can Greece actually avoid the risk of a default? Το ρωτάω αν η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τον κίνδυνο μιας χρεοκοπίας. I think that it's inevitable that Greece will default. Είναι αναπόφευκτο ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει.
It's only a question if it's done orderly. Είναι ένα ερώτημα βεβαίως αν αυτό θα γίνει σύντομα. Or chaotically and disorderly, αν θα γίνει δηλαδή ελεγχόμενη like ή άτακτη χρεοκοπία, όπως μπορούσε να έχει συμβεί στο 2001 ή το 2002. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο βεβαίως. Μία ελεγχόμενη χρεοκοπία απέναντι σε μία άτακτη. Ενώ υπάρχει και η επιλογή μιας πληρωμής ή αν θέλετε από διαγραφής όλων των χρεών με την υποστήριξη των Ευρωπαίων. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι περισσότερο για μια άτακτη χρεοκοπία, ενώ η ελεγχόμενη χρεοκοπία θα οδηγήσει σε μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη διαγραφή των χρεών. Ελπίζω ότι η κατάσταση θα αλλάξει και ότι η ελεγχόμενη χρεοκοπία θα επιλεγεί και θα εκτελεστεί, θα εφαρμοστεί. Αυτή θα ήταν βεβαίως η πιο, αν θέλετε, σαφής και πιο λογική επιλογή. I want to ask you, you've actually been an advisor to the Ministry of Economics in Argentina. What exactly do you think are the similarities and the differences between Argentina and Greece? Το ρωτάω για τις διαφορές και για τις ομοιότητες που παρουσίασε η περίπτωση της αργεντίνικης κρίσης με αυτή στην Ελλάδα την οποία βιώνουμε τώρα ως σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών που έχει διατελέσει ο ίδιος δίπλα στον Υπουργό Οικονομικών της Αργεντινής. In general, at the kind of 30,000 foot level, I would say that there's essentially γενικότερα με επίπεδο των 30.000 ποδών, no technical similarities between Argentina and Greece. Δεν υπάρχουν τεχνικές ομοιότητες μεταξύ της Αργεντινής και της Ελλάδας. Really don't know what they're talking about. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν γιατί ακριβώς μιλάνε. For one thing, Argentina was never part of a monetary union. Η Αργεντινή δεν ήταν ποτέ κομμάτι μιας χρηματιστηριακής, μιας οικονομικής, αν θέλετε, δύναμης ενός group. Ναι, yes. And they weren't part of a larger political union. Ούτε και αποτελούσαν κομμάτι μιας μεγαλύτερης πολιτικής κοινότητας. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι κομμάτι και μιας πολιτικής αλλά και μιας οικονομικής κοινότητας. So the whole situation is just utterly and completely different in my opinion. Συνεπώς και οι δύο περιπτώσεις διαφέρουν πάρα πολύ. Η μοναδική ομοιότητα όμως, historical and to some extent η μοναδική ομοιότητα είναι ιστορική. Sorry, what do you say the last word? Τελευταία λέξη. Cultural. Άρα λοιπόν η βασική ομοιότητα είναι ιστορική και πολιτιστική. Let me go on the historical first. Professor, I'm sorry to interrupt you. Professor, since Greece was a modern sovereign in 1832. Από το 1832 που η Ελλάδα ήταν βεβαίως κυρίαρχη χώρα, μιλάμε για την ιστορική ομοιότητα. Well, what happened in 1832? Greece went bankrupt. Η Ελλάδα το 1832 λοιπόν πήγε σε χρεοκοπία. Οι επενδυτές ανέλαβαν όλη την διαδικασία αυτή. And you've had Greece in a situation where historically they've gone from one bankruptcy to another. Και λοιπόν η Ελλάδα βρέθηκε από τη μία χρεοκοπία στην άλλη. You know, fiscal mismanagement is endemic. Άρα λοιπόν είναι ενδημική αυτή η αδυναμία να χειριστούν οικονομικά ζητήματα στην Ελλάδα. And you have exactly the same history. In Argentina. Η ίδια λοιπόν ιστορία συμβαίνει και στην Αργεντινή. Είναι λοιπόν το ίδιο ενδημική αυτή η αδυναμία να χειριστούν οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα και εκεί. Now the other thing I mentioned was cultural, and what let's just talk about at the political level, the political culture. Το άλλο κομμάτι βεβαίως αφορά την πολιτιστική, πολιτισμική σχέση της Αργεντινής. Has been one of breaking obligations, not reliably. Συμβαίνει βεβαίως να υπάρχει αυτή η αδυναμία τήρησης των υποσχέσεων από την πλευρά των πολιτικών. Είναι αναξιοπιστή η πολιτική σκηνή αυτή την περίοδο, η οποία βεβαίως δεν βοηθάει πουθενά.
In other words, the politicians say A and they do B. Ουσιαστικά δηλαδή οι πολιτικοί λένε Α και κάνουν το Β. Now that's very, mm-hmm. very the similarity with Argentina is very strong. Η ομοιότητα βεβαίως λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ δυνατή ιστορικά και πολιτικά. Και σε ό,τι φορά βεβαίως την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Professor, I would just like to ask you a couple of more questions and then we will wrap this up. Του λέω ότι θα κάνουμε ακόμη δύο ερωτήσεις και μετά θα ολοκληρώσουμε τη σύνδεση μας με την Αμερική. What is the next step that Greece needs to take in order for it to go out of the bailout or the bankruptcy, as well as what exactly the consequences will be, provided that Greece will actually go in a default? Ρωτάω λοιπόν ποιες θα είναι οι συνέπειες σε μια ενδεχόμενη χρεοκοπία για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, εφόσον η Ελλάδα καταρρεύσει, και από εκεί και έπειτα αν υπάρχει μία λύση για να αποφύγουμε ακόμη και αυτή την χρεοκοπία. Professor. Well, again, let me be very clear. This is not a prediction about what I think will happen. Αυτό λοιπόν δεν είναι μία πρόληψη δική μου για το τι ακριβώς θα συμβεί. But what I think a prudent, proper step. First, εκτιμώ λοιπόν είναι το πρώτο σωστό βήμα το οποίο θα πρέπει να γίνει. Ναι, yes. And the first step would be είναι to, λοιπόν to το πρώτο βήμα pencil, να πάρουμε το στυλό μας και να κάνουμε αυστηρούς υπολογισμούς που απαιτούνται ώστε να αποφασίσουμε τι σημαίνει like. Μια ελεγχόμενη χρεοκοπία και πώς αυτή θα, τι συνέπειες θα έχει. And of course the next step is to execute and actually deliver. Το δεύτερο λοιπόν είναι να εκτελέσουμε και να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα πραγματικότητα. Δυστυχώς η πολιτική κυβέρνηση από τότε που ξεκίνησε η ελληνική κυβέρνηση, από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κατάσταση. Excuse me, could you please repeat the last word? Since the last I said unfortunately the government hasn't had a very clear and decisive execution of policies. Η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά δεν εκτέλεσε όλες αυτές τις πολιτικές. Υπήρξαν πάρα πολλές φωτιές, υπήρξαν πάρα πολλές εκλάμψεις. Και βεβαίως υπήρχε και ανατροπή και κάθε κυβέρνηση έκανε ό,τι επιθυμούσε χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα προηγούμενα δεδομένα. So the first point is very clearly the government λοιπόν, has to decide. Το πρώτο βήμα είναι η κυβέρνηση να αποφασίσει ότι θα υπάρξει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία και μετά να την οργανώσει και να την εκτελέσει βεβαίως. Okay, professor, I would like to thank you very much for this conversation. I'm hoping that your predictions will prove to be wrong. This is my personal, if you like, wish. Απλά ενημερώνω τον καθηγητή. Unfortunately, it's just simple arithmetic, and I absolutely am certain. Δυστυχώς πρόκειται για πολύ απλά μαθηματικά και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα βγω αληθινός. But I think one has to look at the facts and stare. Θα πρέπει κανείς να κοιτάξει τα δεδομένα και να τα αντιμετωπίσει και μετά πλέον να λάβει την οποιαδήποτε δράση πρέπει να κάνει και την ενέργεια που πρέπει να κάνει. I would like to thank you very much for this conversation. We will reschedule the conversation in the next few weeks to come. Thank you. Thank you very much. Good to be with you. Have a good night. Thank you. Να ενημερώσουμε καταρχήν για το τελευταίο κομμάτι αυτό της συνέντευξης. Τον ενημέρωσα και του είπα ότι επιθυμώ και είναι πραγματικά, αν θέλετε, ευσεβής πόθος να μην βγει αληθινός στις προβλέψεις που έκανε για την χρεοκοπία. Δυστυχώς όμως εκείνος επιμένει ότι εάν κανείς λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα και τα μετρήσει με πάρα πολύ αυστηρούς υπολογισμούς, τότε νομίζουμε ότι η χρεοκοπία βάσει των όσων λέει ο κ. Χάγκ είναι αναπόφευκτη. Ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κ. Λυρίτση. Παρακαλώ. Ναι, πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε ο κ. Καθηγητής και οι προλαλήσαντες. Ωστόσο, θα μείνω στο τελευταίο. Εάν η χρεοκοπία της χώρας είναι μια απλή αριθμητική και αν είναι τόσο απλό το συμπέρασμα και η εξίσωση, φαντάζομαι θα ήταν καλύτερο να μας το έχουν πει πολύ νωρίτερα και πριν ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα. Είδατε όμως τι είπε ο καθηγητής, ότι υπάρχουν πολιτικές κυβερνήσεις οι οποίες άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έκανε ο άλλος, δεν υπήρχε δηλαδή μια ροή, μια συνοχή. Ως προς την ανάλυση του θα συμφωνήσω απόλυτα, άλλωστε είναι και αξιότερος από εμένα και γνώστης καλύτερος της κατάστασης.
Εγώ έρχομαι απλά να συμφωνήσω στο εξής, ότι το πρόβλημα της χώρας είναι δομικό και δεν ξεκίνησε χτες. Ξεκίνησε στο... τη χτίσαμε έτσι. Είναι πολιτικό το έλλειμμα σήμερα, αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε, να το αναγνωρίσουμε και το βλέπουμε παντού στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία στον τόπο. Βάλτε μια τελεία, παρακαλώ, πριν να πάμε αμέσως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στα σχόλια και από τον κύριο Γλυρίτση, αλλά και από τον κύριο Μπότση.